Κεντρικό Βεβαίως, κεφάλαιο βεβαίως στου κύριε Υπουργέ. προϋπολογισμού του κράτου, των περιφερειών και των Δήμων είναι οι συνολικέ δαπάνε για την υγεία, για την προστασία τη υγεία, που λόγω τη πανδημία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Τα δικά μα κριτήρια είναι αν εξυπηρετούν τι λαϊκέ ανάγκε, από πού προέρχονται τα κονδύλια, αν υπάρχει κάποιο έστω αδρό κεντρικό σχεδιασμό και τι ρόλο θα παίξει ο κερδοσκοπικός ιδιωτικός τομέας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ποια είναι η συμπεριφορά απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό από όλους τους φορείς της διοίκησης, κεντρικής, περιφερειακής και δημοτικής. Δυστυχώς, από τα στοιχεία που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός του 2021, αλλά και η συνολική δράση της περιφέρειας, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υγειονομικής κρίσης. Για την πλειοψηφία μιλώντας, δεν αντέδρασε καθόλου στον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό που μειώνει το ανώτατο όριο δαπανών για την υγεία 600 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και η προηγούμενη διοίκηση, όταν βγαίναν οι κρατικοί προϋπολογισμοί, όλες οι πλειοψηφίες ανεξαρτήτως κυβέρνησης ήρθαν συγγυηθείως στο θέμα αυτό. Κύριε Περιφερειάρχη, στις 25 Αυγούστου του 2020 μιλήσατε για χορήγηση μέσω περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος του ΠΕΠ 100 εκατομμύρια ευρώ για τη πρώτη και δεύτερη υγειονομική περιφέρεια για πρόσληψη επικουρικού υγειονομικού προσωπικού σε 73 δημοτικά, δημόσια νοσοκομεία. Ρωτάμε, πού είναι αυτές οι προσλήψεις, πόσοι προσλήφθηκαν στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιφέρειας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο? Πέρασαν 4 μήνες. Καμία fast track διαδικασία δεν ακολουθήθηκε για τις πρόσληψεις, δεν προχώρησε. Όπως παραδείγματος χάρη ταχύτατα προχωρήσατε στο εντέλεσθε, γιατί προχώρησαν οι διοικήσεις αυτές και δεν αντιδράσατε στο εντέλεσθε γιατρών για άλλες υγειονομικές περιφέρειες. Πριν από λίγες μέρες μιλήσατε για χορήγηση μέσω ΠΕΠ και από ίδιους πόρους 430 εκατομμυρίων ευρώ για το ΕΣΥ, για ευπαθείς ομάδες, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από αυτά, τα 250 εκατομμύρια προγραμματίζονται για χορήγηση σε επιχειρηματίες για ανακούφιση, υποτίθεται, για τις συνέπειες της πανδημίας. Σε ποιους όμως επιχειρηματίες? Δεν μας λέτε ότι από τους ίδιους πόρους είναι μόνο τα 42 εκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι λίγα προγραμματισμένα και από τους προκατόχους σας. Διαφημίζετε το ΕΣΠΑ, που στην πράξη είναι χρήματα του ελληνικού λαού, που ένα μέρος από τον κόπο του ελληνικού λαού επιστρέφει στο λαό μέσω των ΕΣΠΑ. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχει αρμέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γνωστά. Δεν λέτε ότι για τη διαχείριση των ΕΣΠΑ μπαίνουν και όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγαλύτερο μέρος πάει σε ΣΔΙΤ. Με όλα όσα διατυπώνετε, επιχειρείτε, όπως ακριβώς έκανα και οι προηγούμενοι, αλλά και εσείς με 5 ρυθμούς, να καλύψετε με μπαλώματα την υποχρέωση του κράτους για τη λαϊκή υγεία, λέγοντας, να, αφού υπάρχει η δημοσιονομική κρίση για τα κονδύλια για την υγεία, ας καλύψουμε και εμείς ένα μέρος. Ο προϋπολογισμός σας αποτυπώνει μια ψεύτικη πραγματικότητα, που είναι ακόμα πιο ψεύτικη και από τα δελτία τύπου που βγάζετε. Κρύβεται ακόμα και την παρασύγνωστη αλήθεια ότι τα μέσω ΕΣΠΑ κατανέμονται σε βάθος πενταετίας και τα εμφανίζονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό. Τα όποια κονδύλια προγραμματίζονται, βέβαια, έχουν και μια επιλεκτικότητα. Παραδείγματος χάρη, θα πω 2 παραδείγματα. Δεν χορηγείται τίποτα για το ΚΕΘΕΑ, για τον ΟΚΑΝΑ, για Ινστιτούτα Υγείας του Παιδιού ή ελάχιστα χρήματα στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καλκιδόνας, για ανάπλαση ή για τις πρόσβασεις στο σχολείο. Και την ίδια στιγμή, αφού εκεί δεν δίνεται τίποτα, στην ίδια περιοχή δίνεται 1 εκατομμύριο ακόμα μποναμά στο μεγάλο επιχειρηματία που έχει την ΑΕΚ, συνεχίζοντας την επιχορήγηση και της προηγούμενης διοίκησης αλλά και της δικής σας σε σχέση με αυτές τις χορηγίες. Όταν αποφασίσατε να δώσετε τα όποια χρήματα για την προστασία της υγείας, κάνοντας μάλιστα μεγαλεπίβολα σχέδια, προσπαθώντας να καλύψετε μικρό μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, δεν υπακούσατε στην ανάγκη για κεντρικό σχεδιασμό. Είναι τόσο πολύ αναγκαίος για την πανδημία. Αποτέλεσμα αυτού, ότι δεν υπακούετε στο κεντρικό σχεδιασμό, είναι τεράστια ανισομετρία κάλυψη των αναγκών ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακόμα και ανάμεσα σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Και αυτή την αναρχία είστε συνυπεύθυνοι με την κυβέρνηση. Προωθείτε με ταχύς ρυθμούς την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Δεν είδαμε να παλεύετε για σταθερές, μόνιμες προσλήψεις όλων των κλάδων γιατρών, νοσηλευτών κλπ.
επιχειρείτε κι εσείς πάλι με τους, με τους επικουρικούς, με την ελαστική σχέση εργασίας. Δεν βλέπουμε πουθενά έλεγχο για τις κλειστές δομές. Μία από αυτές τις κλειστές δομές είναι τα γεροκομεία. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται αυτή στο Περιστέρι, που είχαμε πολλούς θανάτους από κορονοϊό στο γεροκομείο, το οποίο κάποτε διαφημίσατε κι εσείς μαζί με τον Δήμαρχο του Περιστερίου. Δεμεύεται, κύριε Σιώρα. Και ο έλεγχος των γεροκομείων γίνεται από ιδιώτες γιατρούς, δυστυχώς, που ορίζει ο ΙΣΑ, εσείς δηλαδή. Ο ιδιώτης ελέγχει τον ιδιώτη. Πού ακούστηκε αυτό? Έλεγχοι έγιναν στα γεροκομεία ή έγιναν πλημελής έλεγχοι? Περιμένουμε να προβλεφθεί επίταξη ξενοδοχείων για περιπτώσεις που είναι αναγκαία η καραντίνα, όπως αυτή με τα μικρά κρούσματα, με τα μαζικά κρούσματα σε γεροκομεία και σε περιπτώσεις πολυμελών οικογενειών που μένουν σε μικρούς χώρους όπως οι μετανάστες, και ένας ασυμπτωματικός γίνεται υπερμεταδότης. Αυτός πρέπει να μπει σε καραντίνα σε ασφαλή χώρο και όχι να πηγαίνει ξανά στον ίδιο χώρο, στο γεροκομείο, ή να πηγαίνει εκεί που είναι σε 10 τετραγωνικά 20 άνθρωποι. Ολοκληρώστε, κύριε Σιώρα. Η επίταξη δεν υπάρχει σαν όρος πουθενά, ούτε κάνουμε μίσθωμα στον προϋπολογισμό. Εμείς λέμε χωρίς μίσθωμα, γιατί αλλιώς είναι μαϊμούν επίταξη. Αλλά εσείς δεν την προβλέπετε ούτε καν με μίσθωμα. Και πρέπει να σας πούμε ότι και γιατροί που είναι στον ίδιο ιδεολογικό προσανατολισμό με εσάς, κυριολεκτικά ασφυρτιούν την πληρότητα των δημόσιων νοσοκομείων και την υποτυπώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και ζητούν την επίταξη. Και όταν λέμε επίταξη, χωρίς πασχηλές αποζημιώσεις. Και για να μην σας αδικούμε, στη λογική σας κινήθηκαν και οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, με μόνη διαφορά στο ύψος της αποζημίωσης των κλινικαργών. Υπογράψατε ακριβοπληρωμένη σύμβαση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας για τη διενέργεια τεστ κορονοϊού. Πήγατε με την πανοκρουσία στο κολέγιο. Δεν είδαμε εντατικούς ελέγχους σε λαϊκές γειτονιές, σε σχολιά ή σε χώρους εργασίας. Κάντε το τώρα. Ελπίζουμε να μην θελήσετε με άλλα κονδύλια να υποκαταστήσετε την υποχρέωση του κράτους, δημιουργώντας δικά σας σε εισαγωγικά κέντρα εμβολιασμού. Είναι υποχρέωση του κράτους και πρέπει να υπακούσει στον κεντρικό σχεδιασμό. Το λέμε προληπτικά, γιατί διαφαίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιώρα. Η νομοθεσία για την προστασία του προσωπικού της περιφέρειας. Κύριε Σιώρα, θέλω να με καταλάβετε και να ολοκληρώσετε. Υποσχεθήκατε ότι έστω και παράτυπα θα χορηγήσετε ανταυτού χρηματικό ποσό. Ούτε και αυτό έγινε, ούτε προβλέπετε. Δεν ανταποκριθήκατε στις καταγγελίες των εργαζομένων της περιφέρειας για τις ελλείψεις μέτρων ατομικής προστασίας. Τις υπηρεσίες της περιφέρειας υπηρετούν γιατροί με αρμοδιότητες πάνω στη δημόσια υγεία και στις νέες λοιμώξεις. Είναι ερώτημα πόσο αξιοποιήθηκα. Δυστυχώς το τονίσαμε και πέρυσι, σε την ίδια ακριβώς συνεδρίαση, ότι οι κενές οργανιστικές θέσεις γιατρών είναι δεκάδες και η περιφέρεια για το 2020 είχε ζητήσει 15 γιατρούς και 35 επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων, νοσηλευτές κλπ. Λιώνω λέγοντας ότι η συνολική εικόνα του προϋπολογισμού το 2021 σε ό,τι αφορά τόσο το επίγον πρόβλημα της υγείας, όχι μόνο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά ριζικά αντίθετους. Θα το αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο, βασισμένοι, κύριε Πρόεδρε, στους αγώνες του λαού της Αττικής, εκφράζεται μέσω των φορέων του ταξικού κινήματος. Ευχαριστώ πολύ.